Καλημέρα φίλοι μου, ένα εκπαιδευτικό βίντεο πώς θα παρκάρετε το αυτοκίνητό σας όταν θα έρθετε σήμερα στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο ΑΣΥΓΜΑ Λέλαπα στη χώρα Σάμου. Θα σας πω ότι λέγουμε Άρης Κωνσταντάρας, είμαι από το κανάλι Μικρές Διαδρομές Σάμου και θα σας δείξουμε πού είναι το πάρκινγκ, πόσο τεράστιο είναι το πάρκινγκ, πού θα παρκάρετε και πώς θα πάτε μετά στο γήπεδο του Λέλαπα. Ένα απλό, μικρό, κατατοπιστικό βιντεάκι. Είμαστε στο επαρχιακό δίκτυο από Πυθαγόριο και Αιρέων. Έχει ένα βενζινάδικο. Το βενζινάδικο της ΕΚΟ, το βλέπετε εδώ αριστερά. Ωραία. Στα 100 μέτρα, στρίβεται εδώ αριστερά. Τον βλέπετε εδώ το δρόμο. Στρίβεται αριστερά. Να το. Και μπαίνετε το πάρκινγκ. Αυτό εδώ λοιπόν φίλοι μου, κάτσε να φτιάξουμε και λίγο την καμερούλα, είναι το πάρκινγκ. Κοιτάξτε εδώ μια αλάνα, 10 στρέμματα πάρκινγκ, 10 στρέμματα. Αυτό λοιπόν φίλοι μου εδώ είναι το πάρκινγκ. Κοιτάξτε εδώ, δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα να παρκάρετε. Βέβαια τώρα θα σας δείξουμε και πως φτάνετε στο γήπεδο του Λέλαπα. Να πούμε ότι εγώ κατέβηκα λίγο ανορθόδοξα, από λάθος μέρος, από εδώ είναι ο σωστός δρόμος. Μετά αφού έχετε αφήσει το αυτοκίνητο εδώ, βγαίνετε με τα πόδια τώρα αυτή η διαδρομή, με τα πόδια αφήνετε, έχετε αφήσει το αυτοκίνητο σας στο πάρκινγκ και παίρνετε αυτόν τον δρόμο. Καμιά 500 μέτρα είναι, δεν είναι παραπάνω. Ξαναγυρνάτε πίσω, έχετε αφήσει το αυτοκίνητο. Εδώ είναι το βενζινάδικο και στρίβεται αριστερά για χώρα. Εκπαιδευτικό το βιντεάκι μας σήμερα. Περπατάτε. Βέβαια μπορείτε να αφήσετε και εδώ αυτοκίνητα αριστερά δεξιά όσοι έρθετε νωρίς. Στρίβεται αριστερά. Βέβαια εγώ το κάνω με το αυτοκίνητο, εσείς θα το κάνετε με τα πόδια. Και εδώ μέσα θα έχουν μπει αυτοκίνητα. Νικόλα, εκπαιδευτικό το βιντεάκι σήμερα. Πώς θα παρκάρετε θα το πούμε το βίντεο και πώς θα φτάσετε στο γήπεδο της χώρας. Γιατί πολλοί με ρωτήσανε πού θα παρκάρουμε. Εδώ είναι το γήπεδο. Ένα σύγχρονο στάδιο με φυσικό κλωοτάπητα. Πρόεδρε, όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Πώς πάει η κούρας? Εγώ τώρα έκανα ένα special βιντεάκι πώς θα πάτε στο πάρκινγκ και πώς θα έρθετε στο γήπεδο. Σε μια ωρίτσα, σε μια ωρίτσα θα το έχουν δει όλοι. Ναι. Λοιπόν φίλοι μου, τα λέμε σε επόμενο βίντεο και εύχομαι να σας βοήθησε πολύ το βίντεο μου. Καλή διασκέδαση σε όσους έρθετε απόψε.